Ελάτε παρακαλώ. Λοιπόν, επειδή δεν σας ακούω και πάρα πολύ καλά, έχω να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι οι αγορές είναι πανίσχυρες, μας λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Και ότι όταν αντιληφθούν πως υπάρχει αβεβαιότητα, φεύγουν. Τα λεφτά φεύγουν δηλαδή. Επομένως, μας λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι αυτή τη στιγμή οι λεφτάδες θέλουν τη σταθερότητα του κυρίου Γεωργιάδη για να οικονομάνε συνέχεια λεφτά. Και θέλουν. Και το μόνο που φοβούνται είναι ότι θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα τους χαλάσει τη σούπα και δεν θα μπορέσουν με την πίσνα της χρεοκοπίας να βγάζουν συνέχεια λεφτά από τη χώρα μας. Αυτό θέλει ο κύριος Γεωργιάδης. Να εξασφαλίσει τη βεβαιότητα στους λεφτάδες να βγάζουν λεφτά. Και να βγαίνει συνέχεια ο κύριος Γεωργιάδης βουλευτής μέχρι τα βαθιά του γεράματα και μην τον πληρώνουμε. Λοιπόν, ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, κύριε Γεωργιάδη. Πάντως, και επειδή εμείς δεν έχουμε λεφτά, κυρία είμαστε Στάμου, φίλοι με το ΣΥΡΙΖΑ ναι, ακούτε, και όχι Στάμου, με τις αγορές. Θυμίζω ότι ναι. Και ο κύριος Γεωργιάδης και οι υπόλοιποι που είναι στη Βουλή ψηφίστηκαν ναι. Σε εθνικές εκλογές. Λοιπόν, να δεν τους έβαλαν μέσα οι λεφτάδες. Λοιπόν, πήγε ο κόσμος στις κάλπες και τους ψήφισε. Να πούμε λοιπόν και γι' αυτό. Όχι, δεν θα πούμε για όλα. Θα μου επιτρέψετε να έχω κι άλλες γραμμές. Λέω αμέσως τον κύριο Πολίτη. Παρακαλώ. Κύριε Παπλόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δύο-τρία σχόλια επιγραμματικά. Το πρώτο αφορά στον κύριο Γεωργιάδη και θα ήθελα παρακαλώ να μην το επιτρέψετε να με διακόψει, γιατί έχω πάρα πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μου. Θα ήθελα να το υπενθυμίσω του κύριου Γεωργιάδη ότι ήταν αυτός ο οποίος έλεγε Πασόκ Νουδού ΑΕ. Είναι αυτός ο οποίος έλεγε τον κύριο Σαμαρά προδότη και θα ήθελα να του υπενθυμίσω ότι οι δύο πρόεδροι της Γερμανικής Δημοκρατίας παραιτήθησαν λόγω διαφθοράς. Τώρα, θα ήθελα να υπενθυμίσω πάλι στον κύριο Γεωργιάδη και στην ομίγερη ότι το 40-44 κύριε Παυλόπουλε οι Γερμανοί, τους δοσύλλογους και τους πιούνους και τους προδότες αφού έκαναν τη δουλειά τους εκτελούσανε. Τα ευκόλες νοούμενα παραλείπονται. Και θα ήθελα να τονίσω ότι αφού ο κύριος Σαμαράς κυβέρνησε επί 2,5 χρόνια με νομοθετικά διατάγματα πλήρως καταστρατήγησε τα δημοκρατικά ιδεώδη, τώρα εξορκίζει και τις δημοκρατικές εκλογές. Θα πούμε λοιπόν ένα εμπεντόριο όχι. Κύριε Γεωργιάδη, φαντάζομαι ότι και σε σπίτια που κάνετε συγκεντρώσεις ή στον δρόμο που κυκλοφορείτε, γιατί κυκλοφορείτε στον δρόμο. Ένα λεπτό. Μα δεν το λέει σε εσάς. Και εμάς να μην μπορώ και να μιλήσω. Μιλάει για την κυβέρνηση. Και εμάς να μην μπορώ και να μιλήσω. Μιλάει για την κυβέρνηση. Μεσαίδα, τελευταία γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ κύριε Καλίδα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν δεν έφτιαξε αίμα ο κύριος Σαμαράς. Το αίμα το φτιάξαμε εμείς και το φτύνουμε. Δηλαδή τι θέλει να το φτύσουμε όλο. Δεν μου λέτε. Με 2 εκατομμύρια άνεργους. Με 10.000 αυτοκτονούντες που κακρύβεται. Με ένα 800 χωρίς επίδομα, χωρίς ρεύμα, χωρίς πόρους. Λιποτιμώντας τα παιδιά μας στα σχολεία, από την πείνα. Με όσους εργαζομένους έχουν απομείνει και να πληρώνονται όποτε θέλουν οι εργοδότες. Χωρίς ασφάλεια, ψάχνοντας τους κάθους για φαΐ, κλείνοντας κάθε μέρα μαγαζιά. Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ κύριε Καρίδα. Σας ευχαριστώ. Το εξής. Κύριε Γεωργιάδη, χιλιάδες παιδιά μεταξύ των οποίων και το δικό μου βρίσκονται στη Γερμανία και αποδίδουν στη Γερμανία. Δεν σας ακούω κύριε Παυλόπουλε. Αποδίδουν στη Γερμανία και τις παράγουν πλούτο. Μας κατακρεουργήσατε τις συντάξεις και τους μισθούς. Μας πήρατε τα σπίτια. Οδηγήσατε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους στην ανεργία και 6 εκατομμύρια στα όρια της φτώχειας και στη φτώχεια. Και τώρα απειλείτε και φοβίζετε τον κόσμο γιατί θέλετε να μας πάρετε και τη ζωή μας. Μου επιτρέπετε. Δεν θα μας την πάρετε, κύριε Γεωργιάδη. Μου επιτρέπετε. Ακούστε, κύριε Βαγενά. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε την Ελλάδα με τις μεταρρυθμίσεις να έχει την νομοθεσία που έχει η Γερμανία, ώστε να δουλεύει η οικονομία της όπως της Γερμανίας. Και άρα, όταν κάποιο παιδί ψάχνει για δουλειά, να βρίσκει δουλειά εδώ. Να σας ρωτήσω, κύριε Βαγενά, αφού δεν σας αρέσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις και τις θεωρείτε κακές, γιατί το παιδί σας δεν πήγε να βρει δουλειά στη Βενεζουέλα? Γιατί εμείς προσπαθούμε να κάνουμε την Ελλάδα να δουλεύει η οικονομία της από τη Γερμανία.
Και από ό,τι και μου είπατε, το παιδί σας στη Γερμανία πήγε. Δεν πήγε στη Βενεζουέλα, κύριε Βαγενά. Καταλάβατε. Όχι απικία. Καταλάβατε, κύριε Βαγενά. Να στείλετε το παιδί σας στη Βενεζουέλα και μετά να μου λέτε εμένα αυτά. Καταλάβατε. Ελάτε, παρακαλώ. Την Γαζέτα την έχω βαρεθεί. Εγώ αγροκόμψα την Ελλάδα. Η Ελλάδα αγροκόμψε 6 μέρε το 10. Εγώ την έχω βαρεθεί. Λέτε στον άνθρωπο να διώξει το παιδί του. Το παιδί του είναι στη Γερμανία ήδη. Στη Γερμανία ήδη. Στον πόλο που βρίσκεται σε απόγνωση. Παρακαλώ. Εμείς να κόψαμε την Ελλάδα και τον Γαλλικό. Κοιτάξτε, ο κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση. Τα στοιχεία της ανεργίας και της φτώχειας είναι υπαρκτά. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε έτσι τον κόσμο. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε έτσι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε, παρακαλώ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και στη Δημοκρατία έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης εδώ που έφτασε η χώρα σήμερα. Ναι, αλλά δεν πήγε η Δημοκρατία στο Καστελόριζο. Στη Γερμανία σήμερα. Γιατί φτάσαμε στο Καστελόριζο, στη Γερμανία σήμερα. Στη Γερμανία σήμερα έπεσε ένα μεγάλο πρόστιμο. Πιάστηκαν Γερμανοί να δίνουν ελάττωμα 10 εκατομμυρίων ευρώ μίζες σε Έλληνες πολιτικούς γιατί αντιαεροπορικά τα οποία Έλληνας πρωθυπουργός εν Ελλάδη εξαφάνισε το ελληνικό αντιαεροπορικό Άρτεμις για να αγοράσει γερμανικά και σήμερα να αποκαλύπτεται ότι πέσανε και 10 εκατομμύρια μίζες. Αυτή τη Γερμανία, κύριε Γεωργιάδη, εγώ δεν τη θέλω ούτε για μένα ούτε για τα παιδιά μας. Σας τη χαρίζουμε. Σας τη χαρίζουμε αυτή τη Γερμανία. Για τον Χριστοφοράκο. Κύριε Βλάχο, δεν με βοηθάτε.